να σωθεί. Ενίσχυσε το εσύ. Ο λαός να σωθεί. Ενίσχυσε το εσύ. 2 χρόνια από το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού, 2 χρόνια από τη στιγμή που ήρθαν τα πάνω κάτω στη ζωή μας, οι υγειονομικοί διαμαρτύρονται για την οριακή κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. 2 χρόνια μετά από τον πρώτο νεκρό που είχαμε στην Ελλάδα, η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία και στην υγεία συνολικά είναι πάρα πολύ άσχημη. Είμαστε στο ίδιο όρκος θεατές και ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που η κυβέρνηση εξήγηλε την επιτάξη της εμπορευματοποίησης και της ιδιωτικοποίησης της υγείας. Το 2020 κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο άγνωστος ιός που εισέβαλε στη ζωή μας ήρθε για να μείνει, εκατομμύρια ζωές θα χάνονταν από επιπλοκές, επιχειρήσεις θα έκλειναν και εργαζόμενοι θα έχαναν τη δουλειά τους από τις οικονομικές συνέπειες, ενώ στα νοσοκομεία θα χτυπούσε κόκκινο συναγερμός για τη διαχείριση των περιστατικών. Και για 2 λόγους. Γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα περιστατικά COVID, αλλά και τα περιστατικά no COVID, τα οποία δυστυχώς και αυτά είναι πολλά. Είναι περιστατικά τα οποία χρονίζουν και δυστυχώς πάνε όλα πίσω. 2 χρόνια μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, οι ελλείψεις και οι δυσκολίες παραμένουν. Μάλιστα, σύμφωνα με τους φοιτητές ιατρικής, το πτυχίο τους μετατρέπεται σε κουρελόχαρτο και δυσάρεστες αλλαγές υπάρχουν και στα κριτήρια επιλογής για ειδικότητα. Και μας βάζει ουσιαστικά σε μια διαδικασία όπου ο βαθμός του πτυχίου θα καθορίζει την ειδικότητα, κάτι το οποίο θα καταντήσει τις σπουδές ιατρικής να κυνηγούν συνέχεια την βαθμοθυρία, τον κανιβαλισμό μεταξύ των αποφύτων, τι έγραψες εσύ, τι έγραψα εγώ. Η κατεύθυνσή τους ήταν να επιβάλλουν ένα μεταπτυχιακό έτος, μετά το πτυχίο μας, δηλαδή το Foundation Year το λεγόμενο, το οποίο καθιστούσε, ας πούμε, τα πτυχία μας ένα κουρελόχαρτο, ενώ οι φοιτητές ιατρικής όλης της χώρας δίνουν όντως αίμα. Εργαζόμενοι της πρώτης γραμμής συμμετείχαν σε κινητοποίηση στο πλαίσιο 24ωρης πανυγειονομικής απεργίας, ζητώντας μονιμοποίηση των συμβασιούχων, άρση των αναστολών, ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, πληρωμή επιδομάτων και αυξήσεις στους μισθούς.